Κοιτάξτε, κύριε Μελτσάνη, έχουμε δει κατά καιρούς το εξής. Ακούμε ανθρώπους οι οποίοι διαψεύδουν. Δηλαδή, βλέπω κάνει μια δήλωση ή ο αξιότιμος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε είναι το 7ωρο, είτε είναι οι 7 μέρες, είτε είναι 8, είτε είναι τα επιδόματα, και μετά σωρία ανθρώπων να διορθώσουν, να κάνουν, να φτιάξουν. Αυτό έγινε χθες με τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος. Σήμερα ήταν. Σήμερα με τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος μίλησε για επιστοληπτική γραμμή. Νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερον ότι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα μιας φιλοσοφίας που αφορά αυτό το κόμμα, ολόκληρο το κόμμα. Και κάπου προσπαθεί, και πιστεύω ένας από τους λόγους που ο πρόεδρός του δεν θέλει να συζητήσει τα οικονομικά θέματα, έστω και σε ένα debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι και αυτός, διότι θα αναγκαστεί να παραδεχτεί μερικά πράγματα. Κάποιοι λοιπόν που είναι ειλικρινείς και πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα, τα λένε κιόλας. Αυτό έκανε ο κύριος Παπαδημητρίου, γιατί αυτό έλεγε επί χρόνια. Όσοι βλέπαμε Sky, τον ακούγαμε και το έλεγε. Ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Είπε το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, ας εξηγήσουν. Επισήμως η Νέα Δημοκρατία είπε ότι αυτό είναι η άποψή του. Τον άδειασε η κυρία Ζαχαράκη, αλλά αυτό το πράγμα, ξέρετε, το βλέπουμε στο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν άκουσα δηλαδή να διορθώσει κανείς τον Κουτσούμπα, την κυρία Γεννηματά, τον κύριο Λεβέντη. Είναι καθαρές οι θέσεις και του αρχηγού και του κόμματος. Εκεί, σε αυτό το κόμμα, υπάρχει μια ιδιομορφία. Κάθε τρεις και λίγο μαζεύονται άλλοι 30 να διορθώσουν τον έναν. Δεν σας κάνει εντύπωση? Εμένα μου κάνει. Δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Ωραία, κυρία Ιβαλιώτη.